Καλησπέρα σας από το φροντιστήριο Κυβετός. Είμαστε και σήμερα μαζί σας για να αναλύσουμε τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές. Τα θέματα της χημείας για τους υποψηφίους της ομάδας προσανατολισμού θετικών επιστημών κρίνονται απαιτητικά, αρκετά δύσκολα και για καλά διαβασμένους μαθητές. Τα ερωτήματα στα θέματα Β, Γ και Δ είναι πολλά, προαπαιτούν για την επίλυσή τους γνώσης από όλο το φάσμα της ύλης, ταχύτητα στην επεξεργασία των ασκήσεων και οι μαθητές θα δυσκολεύτηκαν ώστε να ολοκληρώσουν τα ερωτήματα στον καθορισμένο χρόνο. Όσον αφορά το θέμα το πρώτο, αποτελείται από 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι σωστές απαντήσεις είναι α1 το β, α2 το γ, α3 το α, α4 το γ και α5 σωστή επιλογή β. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και ίσως κάποια ερωτήματα δημιουργήσουν σύγχυση στους μαθητές. Στο πρώτο έχουμε την ασπιρίνη, η οποία είναι ένα οργανικό ασθενές οξύ, όταν βρίσκεται σε υδατικό διάλειμμα ιοντίζεται και θα μας δώσει οξόνια. Η ασπιρίνη απορροφάται, λέει, ευκολότερα στην μη ιοντική μορφή. Αφού η ασπιρίνη απορροφάται ευκολότερα στη μη ιοντική της μορφή, θα απορροφηθεί περισσότερο σε εκείνο το περιβάλλον όπου οι συνθήκες παρουσιάζουν οξόνια. Δηλαδή η χημική ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά. Οπότε σύμφωνα με την αρχή του Le Chatelier, σωστό ότι θα απορροφηθεί περισσότερο στο στομάχι που έχει pH 1,5. Βέβαια, αυτό το ερώτημα θα προκαλέσει μεγάλη σύγχυση, θεωρώ, στους μαθητές. Στο Β2. Στο Β2, πρώτα το Α να γράψουμε την εξίσωση ιοντισμού του βορείου και του άνθρακα. Και στο ερώτημα το Β, σωστή επιλογή είναι καθαρά θέμα θεωρίας. Συνδυασμός των ανωτέρων παραγόντων είναι σωστή επιλογή το 1, ότι είναι ο παράγοντας 1 και 2. Να περάσουμε στο Β3. Στο Β3, σωστή επιλογή είναι το Β, ότι παρατηρούμε η καμπύλη ψη δημιουργείται έχουμε αύξηση του όγκου του οξυγόνου, οπότε έχουμε προσθήκη υπεροξυδίου συγκέντρωσης 0,1. Το Β4 θέμα. Το Β4 θέμα είναι ένα θέμα στο οποίο προσθέτουμε αρχικά οξύδιο του μολύβδου και μονοξύδιο του άνθρακα και στη συνέχεια μόλυβδο και διοξείδιο του άνθρακα και οι ποσότητες είναι ίσες στα δύο δοχεία τελικά. Όσον αφορά το Β' θέμα, το Β' θέμα με το ισότοπο του οξυγόνου είναι ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο και εδώ θεωρώ ότι θα προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές. Έχει να κάνει με τη δυναμική ισορροπία και θεωρώ ότι το ισότοπο αυτό θα βρίσκεται τελικά σε όλα τα οξύδια, τόσο του μολύβδου όσο στο μονοξύδιο του άνθρακα και στο διοξείδιο του άνθρακα λόγω της αφίδρομης ισορροπίας. Αλλά και πάλι είναι ένα ερώτημα το οποίο θα προκαλέσει σύγχυση, θεωρώ. Περνάμε στο θέμα Γ. Το θέμα Γ είναι το γνωστό μας δεντράκι και φέτος, όπως και πέρυσι, η Ένωση αποτελείται από πολλά άτομα άνθρακα και είναι μια μεγάλη ανθρακική αλυσίδα. Στο Α ερώτημα, τα αντιδραστήρια Α και Β πρόκειται για το υδροβρώμιο και το νερό. Από τις ενώσεις Β και Θ με το φελίνγκιο υγρό αντιδρά η Β. Στο ερώτημα το Γ, ποιο αντιδραστήριο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να λάβουμε την ένωση Α από τη Β, σωστή επιλογή είναι αλκοολικό διάλειμμα του υδροξείου του καλλίου. Στο Γ2, το Γ2 και το Γ3 είναι ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν πολλές πράξεις. Σωστές επιλογές μετά από αρκετές πράξεις είναι ότι το pH του ισοδύναμου σημείου είναι 8 και η περιεκτικότητα του γιαουρτιού σε γαλακτικό οξύ 0,9% βάρος κατά βάρος. Στο Γ3, μετά από αρκετές πράξεις και εδώ, θα βρουν ότι η σύσταση του τελικού διαλύματος είναι 0,1 μολ γαλακτικού νατρίου και 0,2 μολ οξαλικού νατρίου. Να περάσουμε στο θέμα Δέλτα. Το θέμα Δέλτα είναι ένα θέμα μεγάλης έκτασης με αρκετές πράξεις. Στο Δέλτα ένα υποερώτημα πρέπει να ισοσταθμίσουμε τις δύο αντιδράσεις. Στην πρώτη αντίδραση οι συντελεστές είναι 4 μπροστά από την αμμονία, 5 οξυγόνα δίνουν 4 μονοξύδια αζότου και 6 νερά και στη δεύτερη αντίδραση 4 αμμονία, 3 οξυγόνο, 2 άζωτο και 6 νερό. Οξυδοτική είναι η ουσία του οξυγόνου και αναγωγική είναι η αμμονία. Στο Δ2 υποερώτημα απαιτήθηκε να βρούμε τον βαθμό μετατροπής της αμμονίας σε μονοξύδιο του αζότου. Η απάντηση είναι κλασματικός αριθμός, όπως λέγει στην εκφώνηση, είναι 9/11, απαιτεί και εδώ αρκετές πράξεις. Στο Δ3 υποερώτημα να εξηγήσουμε γιατί το μείγμα αερίων ψύχεται πριν ξεκινήσει η αντίδραση, ώστε να αυξηθεί η απόδοση της εξώθερμης αντίδρασης. Στο δεύτερο υποερώτημα η ΚΑΠΑΣΕ είναι ίση με 4 και στο τρίτο η μεταβολή του όγκου είναι -8,8 λίτρα.
Στο ΔΕΛΤΑ 4 από ερώτημα να εξηγήσουμε ότι ευνοείται έπρεπε η αντίδραση σε υψηλή πίεση και στο ΔΕΛΤΑ 5 από ερώτημα ο όγκος, ο λόγος του όγκου του νητρικού οξέως προς τον όγκο της αμμονίας είναι 50 προς 101. Σε γενικές μορφές τα θέματα είναι πολύ πιο δύσκολα από την προηγούμενη χρονιά. Ο χρόνος των τριών ωρών ίσως είναι οριακός ώστε να λυθούν. Οι μαθητές έπρεπε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και να έχουν ταχύτητα στην επίλυση. Παρατηρείται ότι και φέτος διατηρείται η λογική της εξέτασης σε χημικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν βιολογικό, φαρμακευτικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον, καταδεικνύοντας έτσι τις διάφορες εφαρμογές της χημίας στην καθημερινότητα. Να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα στα παιδιά που τελείωσαν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις, να μην απογοητεύονται αν σε κάποιο μάθημα δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά, ή να ξέρουν ότι απλά οι Πανελλήνες είναι ένας μικρός σταθμός της ζωής τους, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές που διαγωνίζονται την Τρίτη στη βιολογία προσανατολισμού και στη βιολογία γενικής παιδείας.